Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις της ημέρας από το insider.gr. Η προστασία της πρώτης κατοικίας και το μέλλον του νόμου Κατσέλη, θέματα δημόσιας διοίκησης αλλά και από επένδυση της ΔΕΗ από τις λιγνητικές μονάδες βρίσκονται στο τραπέζι των συναντήσεων που θα έχουν οι θεσμοί με κυβερνητικά στελέχη. Ειδικά στο θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η κυβέρνηση επιθυμεί αυτή να παραμείνει κοντά στα επίπεδα των 200.000 ευρώ, ενώ οι τράπεζες και θεσμοί θέλουν ο πύχης να πέσει στα 120.000 ευρώ. Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνει το νέο σκαλοδότης μισθός μετά το χθεσινό πράσινο φως από τους θεσμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα διαμορφωθεί ανάμεσα στα 630 και στα 640 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθεί κατά 8 έως 10%. Ο σκαλοδότης μισθός σήμερα είναι 586,08 ευρώ. Νέα, μικρή αύξηση έρχεται στη φορολογία των τσιγάρων μετά τη χθεσινή απόφαση ΑΔΕ. Με βάση τη νέα απόφαση αυτή, η τιμή με βάση την οποία υπολογίζεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αυξάνεται κατά 2,5% περίπου. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν η αύξηση αυτή θα περάσει και στην τελική τιμή του πακέτου ή θα απορροφηθεί από τις καπνοβιομηχανίες. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη τιμών να διαμορφώνεται σε 631,67 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,06%. Τοτικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.